Φιλοξενούμε σήμερα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Νίκο Δένδια. Κύριε Δένδια, καθίστε με σηκώνεστε, είστε gentleman, αλλά είστε και καλό διαδεδομένο. Θα ήταν λίγο δύσκολο από όλα αυτά. Ακριβώς, σας έχουμε δέσει στην καρέκλα να μην μας φύγετε. Είστε ένα από τα πρόσωπα των τελευταίων ημερών και εξαιτίας της επίθεσης που δεχτήκατε από την Χρυσή Αυγή. Μια πολύ στοχευμένη επίθεση που θα ήθελα στη συνέχεια να μιλήσουμε και για αυτήν, αλλά και εξαιτίας μιας πολύ εντυπωσιακής συγκέντρωση την οποία πραγματοποιήσατε, όπου έδωσε το παρόν σύσσωμη σχεδόν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, στελέχοι, συνδικαλιστές και κορυφαία στελέχη, και έγινε πολλής λόγος για όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε. Θέλω όμως να αρχίσουμε με το θέμα των ημερών, που είναι η τρομοκρατική επίθεση κατά του τέος πρωθυπουργού, του κυρίου Λουκά Παπαδήμου. Πάντως η κατάσταση της υγείας του κυρίου Παπαδήμου εξελίσσεται ομαλά, ευτυχώς πραγματικά, διότι σώθηκε από θαύμα. Άκουσα πάρα πολλά σενάρια εδώ να λέγονται, όπως παραδείγματος χάρη ότι αν είχε χρησιμοποιήσει εκείνη την ημέρα το αυτοκίνητο με τα αλεξίσφαιρα τζάμια, με την αλεξίσφαιρη θωράκιση, οι κραδασμοί δεν θα μπορούσαν να αποσωβηθούν και τα τραύματά του θα ήταν πολύ πιο σοβαρά, το οστικό κύμα που δημιουργούν οι κραδασμοί. Εγώ δεν είμαι ειδικός επί των εκρήξεων, κατά συνέπεια λίγο μπορώ να διαφωτίσω τη συζήτηση σε αυτό το πράγμα. Στο πολιτικό επίπεδο θέλω να πω ότι εμένα με ευχαρίστησε το λεξιλόγιο του κ. Τόσκα. Αυτό είναι το καλό. Δεν μπορώ βέβαια παρά να θυμηθώ ότι εδώ και δύο μήνες στη Βουλή, όταν ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει συνολικά το θέμα της ασφάλειας, το λεξιλόγιο του κ. Τόσκα ήταν διαφορετικό. Τότε διαπίστωνα ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Τώρα χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υπάρχει ζήτημα. Χαίρομαι που καταδικάζει την τρομοκρατία. Η Φάκελ είναι καινούργια μορφή τρομοκρατίας, έτσι. Ναι, όχι όμως αυτή που τις αποστέλουν. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει διαχρονικά πρόβλημα εσωτερικής τρομοκρατίας. Οι άλλες χώρες, με πολύ πιο σημαντικά χτυπήματα από πλευράς αριθμού, έχουν πρόβλημα ισλαμικής τρομοκρατίας. Ναι, σωστό είναι αυτό που εμείς λέτε. Έχουμε εσωτερική τρομοκρατία. Η τρομοκρατία είναι με όλες τις κυβερνήσεις. Και με την προηγούμενη κυβέρνηση, στην οποία ο κορμός ήταν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Ξέρετε, εγώ δεν έχω αγωνία να επιρρύψω ευθύνες εκεί που δεν ανήκουν. Σας είπα προηγουμένως ότι είναι διαχρονικό. Και αν θέλετε να σας πω πότε έγινε το αρχικό λάθος, υπάρχουν πολλά λάθη μετά. Έγινε όταν θεωρήθηκε ότι με τη σύλληψη των στελεχών της 17 Νοέμβρη το ζήτημα λύθηκε. Και αυτό δεν ήταν αλήθεια. Υπήρχαν υπόλοιπα, όχι κατά ανάγκη της 17 Νοέμβρη, για να μην πω στη σεναριολογία των μη συλληφθέντων τότε στελεχών, υπήρχαν υπόλοιπα τρομοκρατίας. Μετά το 2008 δημιουργήθηκε μια καινούργια φάση στρατολόγησης παιδιών στην τρομοκρατία, το οποίο συνεχίστηκε. Αυτό τώρα το ερώτημα ποιο είναι, τι κάνει το πολιτικό σύστημα γι' αυτό. Δύο επίπεδα. Πρώτον, σε επίπεδο θέσεων. Οι θέσεις πρέπει να είναι κάθετες, από όλους, απόλυτες. Νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι είναι. Όχι. Εδώ θα σας στενοχωρήσω. Θα σας στενοχωρήσω, επειδή δεν είναι θέσεις. Θα ευχόμουν να είναι. Σήμερα είναι. Γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτό. Σήμερα είναι και με ευχαριστεί πάρα πολύ. Δεν πρόκειται, είναι από τα θέματα στα οποία δεν έχω καμία διάθεση και καμία πρόθεση να τα μετατρέψω σε στοιχείο έντονης αντιπολίτευσης. Θέλω να πιστούμε όλοι ότι αυτό πρέπει να το κάνουμε μαζί. Για ποιο λόγο? Διότι αν δεν το κάνουμε μαζί δεν γίνεται. Υπήρχαν στο παρελθόν, δεν θα κατονομάσω, μπορώ γιατί τα έχω καταχωρήσει κλπ. Δεν θα κατονομάσω. Υπήρχαν δηλώσεις οι οποίες πάντοτε είχαν μέσα και το αλλά. Μια μορφή εξήγηση. Υπάρχουν σε όλα τα μεγάλα κόμματα, για όλα τα θέματα. Καλά, καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε. Δεν μπορούμε να εξομοιώσουμε εδώ. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, το δικό μου κόμμα, μιλήσω για το δικό μου κόμμα, μην ρίξω σε κανέναν άλλον ευθύνη. Στο δικό μου κόμμα δεν υπήρξε ποτέ αλλά στην τρομοκρατία. Ναι. Και είμαστε το κόμμα και ο ιδεολογικός χώρος που είχε σχεδόν το σύνολο των θυμάτων. Ναι. Και από τη 17 Νοέμβρη και μετά. Παρά τα αυτά ήταν απόλυτο. Θέλουμε και επιδιώκουμε όλο το πολιτικό σύστημα. Όλο το πολιτικό σύστημα, το δημοκρατικό, δεν περιμένω τώρα από τη Χρυσή Αυγή να μου πει κάτι και να μου πει με αφήνει αδιάφορο. Έτσι. Δεν περιμένω από μια παλαβή η αριστερά που είναι εκτός κοινοβουλίου να μου πει κάτι. Δεν έχει έννοια. Αλλά έχει χειρισμό αυτή η αριστερά. Είναι εξωκοινοβουλευτική, όπως είπατε. Έχει και δηλαδή. Η ονομασία της έχει ιδεολογικό ορισμό. Προφανώς. Τώρα θα δούμε βέβαια πώς πάμε στο μέλλον. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που ονομάζουμε δημοκρατικό τόξο οφείλει και πρέπει να τοποθετηθεί
κάθετα. Μάλιστα. Και χαίρομαι εάν κάποια υπηρεσία μπορεί να υπάρξει για το κοινωνικό σύνολο από αυτό το ατυχέστατο περιστατικό που ελπίζουμε να, γρήγορα να περάσει και όσον αφορά τον κύριο Παπαδήμο, τον πρώην Πρωθυπουργό και τους άλλους δύο τραυματίες που φαίνεται ότι ήταν πιο ελαφρά, είναι να υπάρξει επιτέλους μια ομόθυμη καταδίκη σε αυτό το φαινόμενο. Πείτε μου κάτι τεχνικό πριν πάμε να συζητήσουμε, δούμε καταρχήν το βίντεο με τις εξελίξεις, τις τρομοκρατικές επιθέσεις και τις τρεις που είχαμε διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά ήταν τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις μέσα στην εβδομάδα. Πείτε μου κάτι τεχνικού χαρακτήρα. Γιατί δεν ανιχνεύτηκε, γιατί δεν μπορεί να το ξέρω. Έχετε μια εμπειρία όμως ως αρμόδιος υπουργός. Έχω μια καθημερινή εμπειρία. Λοιπόν, δυστυχώς. Γιατί παραπέμπει σε ένα φόβο. Η μία απάντηση του γιατί παραπέμπει σε ένα φόβο. Ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλα. Μου κάνει εντύπωση, πρέπει να σας πω. Δεν έχω την απάντηση, έχω μόνο τις ερωτήσεις. Μου κάνει εντύπωση κατά το εξής. Λένε ότι υπήρχε λίγη εκρηκτική ύλη και αυτό εμπόδισε τα μηχανήματα. Οι καλωδιώσεις όμως είναι εκεί. Δεν μπορεί να μην υπήρξαν καλωδιώσεις. Μου λέχθηκε ότι πρόκειται για ένα σκαμμένο βιβλίο. Ναι. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει καλωδίωση. Άρα για να μπορέσει... η καλωδίωση πιάνεται από το σκάμε. Η καλωδίωση με αυτά που ξέρω μέχρι τώρα συλλαμβάνεται. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα αν υπάρχει ανθρώπινη αμέλεια ή αν δεν υπάρχει και σε ποιο επίπεδο έχουμε κενό με τα μηχανήματα που έχουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα βρούμε όλοι τον πελά μας. Και κάνετε πολύ καλά και είπατε ότι ο κ. Παπαδήμος είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που γίνεται στόχος μετά περίπου από έναν αιώνα. Φοβερό. Περνάμε δυστυχώς σε μια άλλη φάση. Δεν έχει σημασία αν ο κ. Παπαδήμος δεν ήταν ένας πολιτικός με μεγάλη διαδρομή. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός. Εκπροσωπεί τον θεσμό. Έτσι. Το κτύπημα λοιπόν πάει πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά στο επίπεδο της πολιτικής ιεραρχίας της χώρας. Και δεν είναι μόνο η ζημιά που γίνεται στον κ. Παπαδήμο, ο φόβος που σκορπίζεται. Η εικόνα για την Ελλάδα. Μια χώρα που προσβλέπει, μην κοροϊδευόμαστε τώρα, στον τουρισμό και στην επισκεψιμότητα και έχουμε ανάγκη από επενδύσεις. Αμαυρώνεται. Εάν μπορεί να γίνεται στόχος ένας πρώην πρωθυπουργός, φανταστείτε τι θα αισθάνεται ότι μπορεί να πάθει οποιοδήποτε ξένος επιχειρηματίας θέλει εδώ να βάλει τα λεφτά του. Το μόνο που μας σώζει έτσι μέσα σε όλο αυτό το αρνητικό τοπίο είναι ότι σε άλλες χώρες υπάρχουν πολύ πιο μαζικά χτυπήματα της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Και πάμε να δούμε τώρα το πώς αλλάζει η μορφή της τρομοκρατίας. Και στην Ελλάδα το χτύπημα πια γίνεται τυφλό. Γιατί το φάκελο δεν ξέρεις ποιος θα τον ανοίξει. Έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα πριν από μερικά χρόνια του αξιωματικού που σκοτώθηκε ανοίγοντας το φάκελο του υπασπιστή του κυρίου Χρυσοχοίδη. Τινάχτηκε ο μισός όργος στον αέρα. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα είναι τυφλό. Μιλάμε λοιπόν για τυφλά χτυπήματα. Και το ίδιο συμβαίνει πια και με την Ισλαμική τρομοκρατία, όπου το γεγονός ότι χτύπησαν σε μια τέτοια συναυλία στο Μάντσεστερ, που ήταν δεδομένο ότι δεν θα βρήκαν ενήλικες, παιδάκια και έφηβοι, είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, η νέα τρομοκρατία έχει τυφλά χτυπήματα που αφορούν όλους και όλα. Μπορούν να γίνουν παντού, οπουδήποτε. Και ο στόχος είναι να οδηγήσουν τη Δύση, αυτό που λέμε ανεπτυγμένο κόσμο, πολιτισμένες κοινωνίες, σε φοβικές κοινωνίες. Σε κοινωνίες που μέσα στο φόβο μπορούν να καταληθούν και δημοκρατικά δικαιώματα και ατομικές ελευθερίες. Τι κάνουμε εδώ? Από τη μία μετράμε νεκρούς, από την άλλη όμως έχουμε να προστατεύσουμε τα στοιχεία του πολιτισμού μας. Μας έχουν κάνει να συγκροτήσουμε κοινωνίες με συγκεκριμένες δομές βασισμένες σε συγκεκριμένες αρχές. Μιλάμε τώρα για την Ισλαμική τρομοκρατία. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιο δεν πρέπει να είναι αυτό που θα συμβεί. Δεν πρέπει να αλλάξει το πολιτικό και το κοινωνικό μας σύστημα. Αυτός είναι ο στόχος. Το γεγονός δηλαδή ότι η Γαλλία, μια προηγμένη χώρα, είναι υποκαθεστώς έκτακτης ανάγκης για πάρα πολύ καιρό και από ό,τι διάβασε ο νέος πρόεδρος, ο κ. Μακρόν, το επεξέτεινε αυτό, είναι μια ήττα για τη δική μας ανοιχτή κοινωνία. Είναι μια αναγκαία υποχώρηση. Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Δεν ισχυρίζομαι ότι οι Γάλλοι είχαν άλλη επιλογή. Δεν είχαν άλλη επιλογή. Λέω απλώς πώς σιγά σιγά το σύστημα εξ ανάγκης για να προστατευθεί αναγκάζεται και ακυρώνει δημοκρατικούς θεσμούς και δημοκρατικές κατακτήσεις. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέχθηκε η Γαλλία ως μία από τις χώρες που είναι στην πρώτη γραμμή του πυρός, για να μην σας πω η πρώτη. Η Γαλλία, η χώρα που είχε την πιο σημαντική επανάσταση, με τις πιο σημαντικές αρχές, οι οποίες μας εμφορούν ακόμη έτσι, στη συγκρότηση των ιδεολογικών προτύπων, γιατί στόχος των Ισλαμιστών είναι ο δυτικός τρόπος. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι έτσι. Και το χειρότερο βέβαια και το δύσκολο στην αντιμετώπιση είναι ότι οι φορείς αυτής της εγκληματικότητας είναι
παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί σε αυτές τις χώρες, που δεν υπάρχει κατά ανάγκη εμφανής λόγος να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν έρχονται από μια χώρα η οποία έχει υποστεί εισβολή. Μιλάμε για ένα παιδί που γεννήθηκε στο Μάντσεστερ. Δεν φαίνεται. Ζούσε όμως το περιθώριο. Ναι. Και αυτό είναι εδώ, μια σημαντική εδώ παράμετρος. Όπως και στα μπανλιέ του Παρισσού, όπως στο Σεντενί κτλ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Όπως και στα προάστια των Βρυξελών. Θα πρέπει η δυτική κοινωνία να μην πέσει στην παγίδα, να περιθωριοποιήσει το ισλαμικό στοιχείο και να δημιουργήσει νέα γέτο. Εάν γέτο το κάνουμε, υπάρχουν, εάν το κάνουμε αυτό, εάν πέσουμε σε αυτή την παγίδα, αν εξωθήσουμε το μουσουλμανικό στοιχείο ακόμη περισσότερο στο περιθώριο, θα είναι μια τεράστια ζημιά. Η ενσωμάτωση είναι η λύση. Δεν είναι η λύση η περιθωριοποίηση. Βεβαίως οι υπηρεσίες πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Οι Άγγλοι είναι εξαιρετικά καλοί. Mm-hmm. Αλλά πάντα υπάρχουν, σε κάθε σύστημα υπάρχουν τρύπες, μικροϊδευόμαστε. Και βοήθησαν, άλλωστε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Έχω πάρει και τεχνογνωσία από τους Άγγλους. Πάρα πολύ είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην εξάρτηση. Και έχουν και ένα τεράστιο προσόν σε σχέση με εμάς. Οι υπηρεσίες τους λειτουργούν με ένα λογικό κόστος. Οι αμερικανικές υπηρεσίες είναι άλλου τύπου υπηρεσίες. Λειτουργούν πέραν των ορίων των δαπανών που μια οικονομία σαν τη δική μας μπορεί να αντέξει. Οι Άγγλοι μετράνε και το κόστος. Αλλά έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Όμως εδώ τους ξεφύγει. Και πάντα μπορεί να ξεφύγει. Αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να το αποδεχθούμε. Όμως δεν πρέπει να αλλάξουμε τον τύπο της κοινωνίας μας. Πρέπει να μείνουμε μια ανοιχτή, ανεκτική κοινωνία. Αυτός είναι ο τρόπος να νικηθεί ο ισλαμικός φονταμενταλισμός. Όχι να γίνουμε μια περίκλειστη, φοβική κοινωνία που γετοποιεί τους ανθρώπους που έχουν άλλες απόψεις. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα δικά μας, στα εσωτερικά. Δεν εννοώ στα της τρομοκρατίας. Ελπίζουμε να μην δούμε άλλα τρομοδέματα. Θέλει προσοχή όμως, ξέρετε. Με συγχωρείτε να καταλήξω με παρακαλώ αυτό. Θα ήθελα, το λέω στην κυβέρνηση, το λέω έντονα και το λέω καιρό. Πρέπει να προσέξει. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Καταλαβαίνω ότι ιδεολογικά η κυβέρνηση δεν προτεραιοποιεί αυτό το στόχο. Είναι η ώρα να το κάνει. Όχι μόνο την εσωτερική τρομοκρατία. Κινδυνεύουμε και από την ισλαμική τι τρομοκρατία. Τι το λέτε όμως τώρα αυτό, γιατί εδώ αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολύ την αντίδραση των κυβερνητικών στελεχών. Το καταλαβαίνω. Και λένε ότι είναι μία λάσπη. Όχι. Όπως αντιδρούσατε κι εσείς και χαρακτηρίζατε λάσπη αυτό που σας ρίχνανε περί ακροδεξιάς πριν από λίγα χρόνια. Γιατί το λέτε αυτό, δεν δυναμητίζει οποιαδήποτε προσπάθεια συνένεσης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Επανέρχομαι και λέω. Δεν θα κοιτάξω στο παρελθόν. Δεν με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Κοιτάω από σήμερα και πέρα. Τι λέω στην κυβέρνηση. Εδώ και δύο μήνες είχα μια συζήτηση στη Βουλή. Η αντίδραση της κυβέρνησης είναι: μιλάτε για ένα θέμα που δεν υπάρχει. Αποδεικνύεται το θέμα υπάρχει. Πάμε να το αντιμετωπίσουμε. Πάμε να δούμε πού το σύστημά μας μπάζει. Μην ψάξουμε να βρούμε. Είστε ανοιχτό ποιος να το αντιμετωπίσετε από κοινού ή από τα ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος σας μετράει. Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Αφορά τη χώρα, αφορά την κοινωνία στο σύνολό της, δεν αφορά ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα. Υπ' αυτή την έννοια σας λέω, δεν με ενδιαφέρει να ψάξω να ρίξω ευθύνες για το χθες. Με ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ να έχουμε μια κοινή στάση για το αύριο. Για το αύριο. Και πιστεύω ότι αν μπορεί να υπάρξει μια χρησιμότητα, είναι αυτή. Ξαναλέω, επαναλαμβάνω, η διατύπωση του αρμόδιου υπουργού τώρα που την άκουσα, στη σκληρότητά της, με ικανοποίησε. Μάλιστα. Σας είπα πριν ότι είστε από τα ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο βουλευτικός εκπρόσωπος, είμαι αυτός. Ναι, εντάξει. Και η άποψή σας μετράει. Αφήστε αυτά να τα κρίνουμε εμείς οι πολιτικοί συντάκτες. Κάνατε λοιπόν μία εκδήλωση την προηγούμενη Τετάρτη, η οποία είχε απόλυτη επιτυχία. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν όπως είπαμε πριν σύσσωμο όλο το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας. Και κάποιοι αναρωτήθηκαν. Το θέμα της επίκαιρο διαχρονικά, κατά του κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Διαχρονικά. Και κάποιοι ρωτήθηκαν, γιατί την κάνει αυτή την εκδήλωση ο Δένδιας. Αυτές οι εκδηλώσεις ήθιστε, λένε αυτοί που αναρωτήθηκαν, και εγώ το μεταφέρω ως δημοσιογράφος, σε προεκλογική περίοδο και όχι τώρα. Αντιθέτως, τα ακούσατε. Το άκουσα όπως άκουσα. Θα ξέρετε καλύτερα από τα μοίρια όσα. Γιατί όμως, γιατί πραγματικά. Γιατί είχα την αντίληψη ότι τέλειωσε ένας κύκλος, συνολικός πολιτικός κύκλος, με το τέλος της δεύτερης αξιολόγησης. Πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα. Πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα στην κοινωνία, πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα στα Νέα Δημοκρατία, πρέπει να συζητηθούν ορισμένα πράγματα. Στη δική μου αντίληψη, ο λαϊκισμός, που ήταν ο κύριος στόχος
ανάδειξης ως εχθρού με αυτή την εκδήλωση, ήταν κάτι το εξαιρετικά σημαντικό και να λεχθεί και να γίνει κατανοητό. Το κάνατε δηλαδή για να λεχθεί και να υπάρξει, για να συζητηθεί και να συζητηθεί και να υπάρξει προτεραιότητα στο ζήτημα της αντιμετώπισης του λαϊκισμού. Γιατί κάποιοι λένε ότι κάνατε και μια επίδειξη ισχύως. Ότι εδώ ισχύρος. Είμαι ισχυρός. Όχι τώρα, εντάξει. Αυτό είναι να σας πω. Δεν νομίζω. Εγώ είδα βέβαια πάρα πολλές αναφορές στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εάν νοείται ως κάτι τέτοιο ως αντίποδα. Όχι, δεν νοείται. Νοείται με αλφαγιώτα. Με αλφαγιώτα. Ως αντίποδας στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, του οποίου είμαι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, άρα η φωνή του στη Βουλή, νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει με κανέναν τρόπο. Άλλωστε εκεί ήταν η αδελφή του κ. Μπακογιάννη, ο γραμματέας του κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης θα ερχόταν στην εκδήλωση. Απλώς χρειάστηκε να πάει δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη. Γύριζε εκείνο το απόγευμα, δεν βόλευε το πρόγραμμά του. Άρα λοιπόν, σχεδόν. Να δούμε και λίγο, να ζητήσω από το σκηνοθέτη μας τον Αντώνη τον Μπακόλα να δούμε τα πλάνα αυτής της εκδήλωσης. Ούτως ώστε να τα δω και εγώ. Γιατί παντού. Εκεί που... είδατε. Τα πλάνα δεν τα είδα. Είδα την εκδήλωση, αλλά ξέρετε, όταν κανείς είναι ο ίδιος ο μιλητής. Βλέπουμε και όρθιους, στις σκάλες, θα δούμε και τα πρόσωπα. Που σας λέω, ήταν ισίσωμα. Όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από όλες τις βαθμίδες. Από πάνω μέχρι κάτω. Να, τα βλέπουμε. Βλέπουμε την κυρία Μπακογιάννη, βλέπουμε τον κύριο Χατζηδάκη, βλέπουμε τους πάντες. Συνεχίστε. Είναι και ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο κύριος Τσιάρας, ότι δεν υπάρχει. Εσωκομματικά δεν υπάρχει ζήτημα. Έχω κάποιες απόψεις. Ήθελα και αισθάνθηκα την ανάγκη αυτές τις απόψεις να τις πω. Ξαναλέω. Θεωρώ για συνολικά την ελληνική κοινωνία. Ο λαϊκισμός είναι ο μέγας αντίπαλος. Εάν καταφέρουμε και το αντιμετωπίσουμε και μιλάμε σοβαρά και ειλικρινά μεταξύ μας, εμείς, τα κόμματα, οι πολιτευόμενοι, οι βουλευτές, θα κάνουμε άλματα. Άλματα. Και από την άλλη, ήθελα να πω και ορισμένα πράγματα και για τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, οφείλω να σας πω ότι εγώ δεν είμαι ούτε αντιμνημονιακός. Θα πάμε στην οικονομία. Θα πάμε στην οικονομία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που επίσης συζητήθηκε. Είπατε ότι αν δεν είχε πέσει η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην ομιλία σας, η χώρα θα είχε άλλη πορεία. Και θα βρισκόταν σε άλλο σημείο. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό δεν το ξέρουμε όλοι. Και όλοι θυμήθηκαν ότι η κυβέρνηση έπεσε από βουλευτή ο οποίος προσχώρησε στην πολιτική άνοιξη. Στο κόμμα που είχε ιδρύσει τότε ο Αντώνης Σαμαράς, ο μετέπειτα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ο οποίος επίσης έπεσε το 2015. Αυτό το έδινε και βολή, εγώ θα σας το πω ευθέως, ναι, ναι, έτσι, το ξέρω, γιατί μιλάμε ανοιχτά. Αυτό θεωρήθηκε βολή κατά τον κύριο Σαμαρά. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Ούτε έχει καμιά σημασία, ούτε μπορούμε να την οροποιήσουμε, ούτε μπορούμε να την αλλάξουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως, είναι να εστιάζουμε σε τμήματα τα οποία μπορούν να μας δώσουν χρήσιμα διδάγματα για το σήμερα. Το χρήσιμο δίδαγμα της περίοδου Μητσοτάκη, της περίοδου 90-93, είναι ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός διέγνωσε με σαφήνεια τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και του δημόσιου χρέους τότε και προσπάθησε να τα διορθώσει. Αυτό δεν έγινε κατανοητό τότε από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Θυμάστε τις ήμουν άρα μικρός, και από το κόμμα σας. Άρα και από το κόμμα σας. Εν μέρη πιθανότατα και από το κόμμα μας. Γιατί τότε μέσα δεν ασχολιόμουν. Από τη Νέα Δημοκρατία έπεσε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Ναι. Βεβαίως, ως προς το κοινοβουλευτικό τμήμα, ισχύει αυτό που λέτε. Απολύτως. Δεν υπάρχει θέμα. Όμως υπήρχε μια πολύ μεγάλη αντίδραση και συνδικαλιστικών φορέων και κομμάτων. Οι αντιπολίτευτοι συνδικαλιστές κάνουν τη δουλειά τους. Όχι, δεν είναι έτσι. Μην το λέτε. Όχι, όχι. Εδώ να μην το συμφωνήσουμε αυτό. Εάν η δουλειά τους είναι να καταστρέφουν κάθε προσπάθεια εξορθολογισμού, τότε φτάνουμε σε αυτό που η εκδήλωση προσπάθησε να αναδείξει. Ότι αν δεν συμφωνήσουμε στα λογικά, θα υποστούμε τα παράλογα. Άρα λοιπόν, η αναφορά μου δεν είχε εσωκομματική εστίαση, αν αυτό που λέτε. Δεν είχε έννοια. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Απολύτως γνωστά. Η σημασία που έδωσα σε όλες τις αναφορές είναι να συμφωνήσουμε ότι πρέπει στα λογικά να υπάρχει μια τουλάχιστον ενιαία αντίληψη. Άρα. Ότι σήμερα είναι μέρα. Ότι δεν είναι νύχτα. Ότι τώρα είναι πρωί. Ότι δεν είναι απόγευμα. Εάν αυτά δεν μπορούμε τουλάχιστον τα ελάσσονα να τα συμφωνήσουμε, θα βρίσκουμε διαχρονικά τον μπελά μας. Και η περίοδος 1993 ήταν μια περίοδος που προβλήματα θα μπορούσαμε να τα είχαμε προλάβει αν είχαμε μια πιο λογική αντιμετώπιση. Λοιπόν, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα που εσείς κάνετε την εκδήλωσή σας, γινόταν λίγα χιλιόμετρα παρακάτω στο κέντρο της Αθήνας. Κάνει τα χιλιόμετρα, ναι. Λοιπόν, η παρουσίαση του βιβλίου της Μιλένας Αποστολάκη, της πρώην Υπουργού, που τουλάχιστον αυτό το διάστημα είναι αποστασιοποιημένη από την ενεργό πολιτική, με την έννοια του δεν συμμετέχει, δεν είναι κομματικός τέλεχος. Και ίσως έτσι τα πράγματα τα βλέπει και λίγο πάνω από τη σκακέρα. Ο τίτλος του βιβλίου της είναι «Το τέλος της μεταπολίτευσης και οι προϋποθέσεις για την έξοδο
της Ελλάδας από την κρίση. Και εκεί ήταν παρόν πλήθος κόσμου και σύσσωμοι εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου από όλο το φάσμα. Η Φοβηγέννη Ματάη, η Μαρία Ταγιαννάκου, ο Σπύρος Λικούδης, ο Γιώργος Καμίνης κτλ. Και έρχεται η κυρία Αποστολάκη και λέει κάτι που λέτε κι εσείς. Είναι στο δικό μας χέρι να τελειώσουμε με τα ψέματα και τον καταστροφικό λαϊκισμό. Αυτό είναι κομμάτι από την ομιλία της. Είναι στο δικό μας χέρι να συναντηθούμε με την αλήθεια, να την υπηρετήσουμε, να την αντιμετωπίσουμε και να βγούμε νικητές από την αναμέτρηση μαζί της. Ένας τέλεχος με άλλες ιδεολογικές καταβολές, από τις οποίες δεν έχει αποστεί, από ό,τι γνωρίζω. Λοιπόν, η χώρα βρίσκεται πολύ βαθιά στη δίνη μιας οικονομικής κρίσης που πραγματικά δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει. Κάθε κυβέρνηση που έρχεται μου δημιουργεί την εντύπωση ότι λέει τα ίδια πράγματα. Ότι βγαίνουμε από την κρίση, ότι δεν φταίμε εμείς, φταίγαν οι προηγούμενοι και όταν έρχονται οι επόμενοι, οι προηγούμενοι λέγανε αυτά που λέγανε οι επόμενοι και ούτω καθεξής. Είμαστε η πρώτη χώρα η οποία μπήκε στην κρίση. Είμαστε η μόνη που δεν έχει βγει, η μόνη που δεν έχει βγει. Και είμαστε η μόνη χώρα που δεν αντιμετώπισε την κρίση με στοιχεία εθνικής στρατηγικής. Να ενωθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, να κάνουν πέρα τις διαφορές τους, να δούνε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση και μετά η καθεμία να προβάλλει το μοντέλο ανάπτυξης, το οικονομικό μοντέλο, το κοινωνικό μοντέλο το οποίο θέλει. Η αξιωματική αντιπολίτευση κάνει ό,τι έκανε η κυβέρνηση όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και τούμπαλι. Και πάντα ζητάει εκλογές. Εντάξει, λίγο δεν θα συμφωνούσα στο τελευταίο. Στα προηγούμενα πάντα νομίζω. Αλλά ναι, 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 ναι. Όταν νομίζω ότι τις παίρνεις, θα εκλογές. Δεν ναι, λίγο, για την χώρα. Λίγο το... Εσείς αναφερθήκατε, στυλιτεύσατε το λαϊκισμό. Ναι. Δεν έχω δει εγώ κανένα κόμμα να ζητάει εκλογές όταν τις χάνει με βάση τις δημοσκοπήσεις. Έχετε δει εσείς κανένα σε αυτό. Η αλήθεια είναι, δεν προλαβαίνω να ψάξω, αλλά νομίζω όχι. Να σας πω το εδώ. Το ερώτημα είναι, δεν θα μπω πάλι στη λογική. Άλλωστε είναι και το Σαββατοκύριακο κανείς είναι πιο χαλαρός, έχει άλλη διάθεση. Δεν θα μπω στη λογική της αντιπολίτευσης, την οποία εν πάση περιπτώσει και πιστεύω και εκπροσωπώ στη Βουλή. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα. Και πράγματι έχετε δίκιο. Οι Κύπροι βγήκαν. Πάρουμε τους Κύπριους γιατί. Παίρνουμε τους Κύπριους γιατί. Γιατί μιλάνε την ίδια γλώσσα με εμάς, είναι Έλληνες. Δεν έχουν, λένε τόσο. Εμείς έχουμε διαφορετική νοοτροπία κτλ. Οι Κύπροι δεν είναι Έλληνες. Άρα λοιπόν, πώς οι Κύπροι τα κατάφεραν και εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Άρα το συμπέρασμα είναι κάτι λάθος κάνουμε εμείς. Προφανώς κάτι λάθος κάνουμε εμείς. Και ένα από τα λάθη που κάνουμε εμείς πραγματικά είναι ότι δεν υπάρχει μια εθνική γραμμή απέναντι σε όλη αυτή την κρίση που μας στύψε. Και αυτό η έλλειψη εθνικής γραμμής. Δεν πρόκειται να σας πω δεν έχουμε και εμείς ευθύνες ως κόμμα. Βεβαίως έχουμε ευθύνες ως κόμμα. Βεβαίως υπήρξαμε και εμείς στην αντιπολίτευση το 10-12. Βεβαίως είπαμε πράγματα τα οποία δεν ήταν καθ' ολοκληρή ανακριβή. Όμως, για να είμαστε εδώ ειλικρινείς, τη ριζικότητα της αντίθεσης που η τωρινή κυβέρνηση σαν αντιπολίτευση είχε απέναντι στην κυβέρνηση του 12-14 δεν την είχε κανένας άλλος. Εάν θέλετε, δε παρακαλώ, δεν είναι ωραίο να το θυμίσουμε, αλλά θυμηθείτε και το λεξιλόγιο εκείνης της περίοδου. Με τι λεξιλόγιο γινόταν η αντιπολίτευση. Αφήστε το ότι έλεγαν ότι είναι λάθος, ότι πρέπει γιατί να. Γιατί τότε ίσως ετοιμαζόταν μια μεγάλη ανατροπή στο πολιτικό τοπίο της χώρας. Δεν πάμε να το. Εάν θέλετε να το. Έχει δηλαδή μια λογική εάν η ένταση θέλετε να που το λέτε, η κλίμακα. Αιτιολογήσουμε. Μπορούμε έχει... να το αιτιολογήσουμε. Ναι, αλλά ουσία. Δεν μπορούμε και να το δικαιολογήσουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή. Εκ των υστέρων φαίνεται καθαρά ότι δεν έγινε καλά. Έγινε λάθος. Και τα πληρώνει και η τωρινή κυβέρνηση αυτά τα λάθη της και τα πληρώνει και η ελληνική κοινωνία αυτά τα λάθη της. Επίσης η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει λάθη. Ποια είναι τα λάθη? Έχει την εντύπωση ότι μπορεί όλο αυτό να το αντιμετωπίσει μόνη της. Ότι θα μπορούσε. Έκανε ένα τεράστιο λάθος στρατηγικής. Γιατί δεν πήρατε την Τίνα, δεν πήρατε τη χειραφιλίας, ας πούμε, που σας έτεινε να ψηφίσετε τα αντίμετρα, παραδείγματος. Θα σας πω. Που ήταν θετικά. Πάμε πίσω. Ξέρετε, όλα αυτά ξεκινάνε από πολύ. Mm-hmm. Εμείς κάναμε αυτό που για ένα ελληνικό κόμμα στην αντιπολίτευση είναι τεράστια υπέρβαση. Το 2015 ψηφίσαμε, το θυμάστε. Ναι. Και μέχρι τώρα, σας παρακαλώ ειλικρινά, ελέγξτε το. Θα δείτε πόσες φορές. Και τα mail τώρα τον τηλεφωνικό. Όχι, παρακαλώ. Πόσοι βουλευτές της συμπολίτευσης μας κατηγορούν τότε, ακόμα και τώρα, επειδή τότε στήριξαμε την κυβέρνηση που δεν μπορούσε μόνη της. Αν θυμάστε, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ είχε φύγει, καταγγέλλοντας μάλιστα με οξύτατες. Τώρα που τότε ψήφισε μέτρα. Τώρα ήρθε και ψήφισε και αντίμετρα. Και εμείς πήγαμε και στήριξαμε τότε. Δεν στήριξατε τα αντίμετρα, όχι την κυβέρνηση. Εδώ πάμε. Δεν στήριξαμε τα αντίμετρα γιατί δεν πιστεύουμε σε αυτά τα αντίμετρα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορούν ποτέ να φτάσουν οι οικονομικοί δείχτες χωρίς τρελή αιμορραγία της κοινωνίας σε σημείο που να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αντίμετρα. Επίσης,
Ποιο είναι το άλλο τεράστιο σφάλμα της κυβέρνησης? Η κυβέρνηση σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους ξένους. Εγώ σας το λέω, με την κυβέρνηση είμαι. Εξηγημένος κουβέντες. Έλληνας είμαι, θα ήθελα να υποστούμε τα λιγότερα και να πάρουμε τα περισσότερα. Όμως τα έχει κάνει λάθος. Από την αρχή. Λάθος. Πρώτον, μέγα λάθος. Πρόταξε το χρέος. Αυτά που τραβάνε τώρα ήταν απολύτως προβλέψιμα. Ο κύριος Σόιμπλε εμένα μου το είχε πει, όχι σε κάποιον, σε μένα. Μέχρι το 18 δεν έχουμε μεγάλες δυνατότητες με το χρέος. Πας σε προεκλογική περίοδο και πιέζεις τον άλλον να σου κάνει παραχωρήσεις. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι το πρώτο που θα τον νιάξει είναι το δικό του πολιτικό κόστος και δεν θα το κάνει. Από την άλλη όμως έχουμε εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις μας. Δηλαδή έχει επιχειρήματα η κυβέρνηση. Και όχι μόνο τις έχουμε εκπληρώσει. Ξέρετε, εδώ μιλάμε, αφορά το πλεόνασμα, εδώ μιλάμε κατά... είμαστε και 7 φορές πάνω. Εδώ μιλάμε για τακτική καταρχήν. Εγώ για το πλεόνασμα είμαι τελείως εχθρός του επιχειρήματος. Γιατί? Τι σημαίνει πλεόνασμα? Σημαίνει ότι φορολόγησες μια καθημαγμένη κοινωνία περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Αυτό είναι για να σημαίνει περί... όμως ότι έχεις και επιχείρημα. Όχι, απέναντι με συγχωρείτε, στους εταίρους, αφήστε τους εταίρους. Τώρα, εδώ μιλάμε ενδοοικογενειακά. Στην πατρίδα μας. Έχεις μια οικονομία η οποία έχει υποστεί αιμορραγία. Έχεις έναν ανεμικό ασθενή και πας και του κάνεις επιπλέον αφέμαξη. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να λειτουργήσει τελικά σωστά? Η ελληνική κοινωνία έχει μπει σε καθοδικό σπιράλ. Αυτό το πράγμα δεν αντέχεται πια, ξέρετε. Δεν αντέχεται. Θα έχουμε προβλήματα, μεγάλα προβλήματα. Και δεν θα αφορούν ούτε κυβερνήσεις, ούτε κόμματα. Θα αφορούν την κοινωνία στο σύνολό της. Έχουμε μπει σε μια λογική διαρκών περικοπών. Αυτό το πράγμα δεν αντέχεται. Εάν θα μπορούσε κανείς να ζητήσει ένα μέτρο να ανακοινωθεί, δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα. Να πούμε κάποτε εδώ και τελειώσαμε. Δεν κάνετε εσείς, κύριε Δένδια, το εσείς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, είστε πρώτο κόμμα. Εκφράζετε τη βεβαιότητα ότι θα γίνεται κυβέρνηση. Όποτε νομίζω ότι αυτό είναι. Τι θα κάνετε με αυτά τα μέτρα που είναι ψηφισμένα? Σας πω τι θα κάνω. Αν με ρωτάτε εάν θα σεβαστούμε τη συμφωνία, θα σας απαντώ ναι, θα τη σεβαστούμε. Το είπαμε καθαρά. Ένα από τα στοιχεία που είπα προχθές είναι ότι εμείς δεν πρόκειται να λαϊκίσουμε λέγοντας θα σχίσουμε, θα κάνουμε θαράνο. Εάν με ρωτάτε όμως, εάν θα επιχειρήσουμε να την αλλάξουμε ή όχι, θα σας πω θα επιχειρήσουμε να την αλλάξουμε. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και όταν έχεις ένα στοιχειώδες όπλο που είναι η κοινή λογική, δεν μπορεί να μην καταφέρεις κάτι. Έχω την εντύπωση και την έχω ειλικρινά πια ότι εδώ ασκείται εναντίον αυτής της κυβέρνησης μια τιμωρητική πολιτική. Οι Γερμανοί τους πληρώνουν στην κυβέρνηση, αλλά όχι μόνο στην κυβέρνηση και στην ελληνική κοινωνία. Ό,τι υπέστησαν το πρώτο εξάμηνο από τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν εξηγείται αλλιώς πως έλογοι άνθρωποι θεωρούν ότι με διαρκώς αυξανόμενες περικοπές σε μια οικονομία που έχει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης ζήτησης θα μπορέσει αυτή η οικονομία να ανακάμψει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει διεθνές προηγούμενο από αυτό το πράγμα. Είναι τρελό. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να το συνομολογήσει για να επιβιώσει πολιτικά και η ελληνική κοινωνία οδηγείται σε κατάρρευση βήμα-βήμα. Λοιπόν, αρκετοί τηλεθεατές ρωτούν γιατί αυτά που λέτε ότι σήμερα, ότι θα κάνετε ως κυβέρνηση αύριο, δεν τα κάνατε πριν που κυβερνούσατε. Η αλήθεια είναι ότι αρκετά πράγματα είχαν γίνει πολύ καλύτερα τότε. Μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, να πάρουμε μια αφετηρία που την ξέρουμε όλοι και έχει γίνει περιόνιμη, το περίφημο εκείνο Μέιλ Χαρδούβελη. Τότε, για να τελειώνουμε με όλη αυτή την ιστορία των μνημονίων, η διαφορά μας με τους εταίρους, οι οποίοι θυμίζω αυτή τη διετία έχουν συμφωνήσει με την κυβέρνηση και έχουν επιβληθεί γύρω στα 12,5 δισεκατομμύρια νέα μέτρα, η διαφορά μας τότε ήταν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Το email Χαρδούβελ ήταν ένα δισεκατομμύριο. Το email Χαρδούβελ ήταν η δική μας πρόταση. Σωστά. Αυτό που θέλαμε εμείς. Ναι. Εγώ να σας πω ότι δεν θα γινόταν δεκτή. Συμφωνώ μαζί σας. Θα πήγαινε ένα 200, ένα 300, ένα 400, 1,5. Έναντι 12,5 φάγαμε αυτά τα δύο τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνετε η διαφορά. Είναι αβυσαλαία. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι ότι το 2014 η χώρα ήταν έτοιμη να βγει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κακώς, χείριστα, το λέγαμε πριν, έπεσε η κυβέρνηση τότε. Θα ήταν φρονιμότερο και για την τωρινή κυβέρνηση και για το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, και Σανέλ, να είχε ξεμπερδέψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Το success story ήταν πραγματικό, γιατί σας κατηγορούν ότι ήταν οποιασδήποτε το μικρό πλεόνασμα το οποίο μαζεύτηκε με θυσίες του ελληνικού λαού και τότε, έτσι, όπως και σήμερα και τότε, εξανεμίστηκε σε μια προεκλογική περίοδο όπου παρουσιάστηκε ένα success story για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να παραμείνει στην εξουσία και δεν την ενδιέφερε αν πηγαίνει πίσω η χώρα. Καταρχήν δεν έκανε τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Στις ευρωεκλογές αναφέρομαι. Στις ευρωεκλογές λέτε, ναι. Μιλάτε για εκείνη την παροχή από των τότε, 500 εκατομμύριων. Ναι. Θα σας πω κάτι καταρχήν όσον αφορά. Εγώ ειδικά γιατί τότε ήμουν ακόμη υπουργός Δημόσιας Τάξης. Ζήτησα από τον κύριο Σταϊχούρα να μην διανεμηθεί. Και να χρησιμοποιήσω τα χρήματα στο Υπουργείο για συγκεκριμένους σκοπούς του Υπουργείου. Γιατί θεωρούσα ότι τουλάχιστον στο πλαίσιο της ελληνικής αστυνομίας πυροσβεστικής των υπηρεσιών που ήταν μεγάλες. Αυτό που λέτε είναι πραγματικά κατά του λαϊκισμού. Είναι στην πράξη. Υπάρχουν έτσι, εδώ, γιατί δεν ακούγεται ευχάριστα. Καθόλου. Γιατί θα στερούσα από τα στελέχη. Γιατί ήξερα ότι το να τα μοιράσουμε
Μάλιστα, υπήρχαν κάποια κριτήρια τότε ότι θα άφηνε κάποιους εκτός, αλλά θα υπήρχε εσωτερικό πρόβλημα και ούτως ή άλλως δεν θα έλυναν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Σημασία έχει να βγαίναμε από αυτή την ιστορία. Όμως το ίδιο λάθος, και μάλιστα με χειρότερες παραμέτρους, έκανε και αυτή η κυβέρνηση τώρα. Με τη λογική της 13ης σύνταξης που κατέληξε οι μισοί βουλευτές να πάρουν σύνταξη. Και εσείς την επικρίνατε, γι' αυτό σας λέω ότι τα κοστούμια. Σας είπα όμως και πριν. Θεωρώ ότι έχω το ηθικό δικαίωμα, γιατί σας είπα και την τότε θέση. Και σας ξαναλέω, δεν θα έφευγα, σε αυτό το Υπουργείο θα έμενα και θα έπρεπε να αντιμετωπίσω τους ανθρώπους που δεν είχα αφήσει να πάρουν τα λεφτά. Όμως, εδώ τι συμβαίνει. Η πραγματικότητα είναι ότι τότε το πράγμα πια πήγαινε καλά. Φαινόταν σε όλους τους δείχτες. Ποιο ήταν το πρόβλημα, ότι η κοινωνία δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Είναι όπως στον άρρωστο. Δεν το λέει και η κυβέρνηση. Οι δείκτες είναι καλοί. Ακούμε και εγκόμια από τους εταίρους. Εδώ δεν είναι ότι έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη προσαρμογή που έχει υπάρξει. Ότι έχει γίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή δεν υπάρχει από αυτού. Το ίδιο και σήμερα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ακριβώς το ίδιο λέγεται και σήμερα. Οι δείκτες είναι πάρα πολύ καλοί. Όχι, οι δείκτες, με συγχωρείτε, καταρχήν είμαστε ακόμα σε ύφεση. Δεν έχει γυρίσει η χώρα σε ανάπτυξη. Και επίσης. Οι προβλέψεις μας το 2017 ήταν 2,7. Τα σενάρια βασίστηκαν στο 2,7 ανάπτυξη. Και εδώ είμαστε και σας το λέω και λυπάμαι που σας το λέω. Δεν θα περάσουμε το 1,5. Ο Θεός να δώσει. Μην πάμε και κάτω από το 1. Και όσο κρατάει αυτή η ιστορία με το χρέος και δεν λύνεται, διότι άλλο να μην το θέσεις, άλλο να το θέσεις και να μην λύνεται. Δεν είναι το ίδιο. Εάν δεν το θέσεις, δεν δημιουργείται αβεβαιότητα. Αυτή η ιστορία πάμε για 15 Ιουνίου. Ελπίζω ότι κάτι θα πάρουμε. Εάν συνεχίσει, πάλι σέρνεται η οικονομία. Δεν έχουμε πάρει τα χρήματα που θα έπρεπε τη δεύτερη αξιολόγηση. Τα 7 δισεκατομμύρια ακόμα δεν έχουν δοθεί. Δεν έχουν ψηφιστεί τα μέτρα. Αλλά δεν είμαστε στην ίδια θέση. Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κρίσιμο σημείο η ελληνική οικονομία. Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο πρέπει να το πούμε. Υπάρχει μια κυβέρνηση που δεν πιστεύει στις επενδύσεις. Δεν πιστεύει. Και αν πιστεύουν ένα-δύο υπουργοί. Εγώ ακούω τον Πρωθυπουργό να μιλάει συνέχεια για επενδύσεις. Έκανε το ταξίδι στην Κίνα. Και άλλα πολλά. Έχει υπογράψει τόσες συμφωνίες. Τόσα καλά μνημόνια. Εγώ να δεχτώ ότι ο Πρωθυπουργός τα πιστεύει. Να δεχτώ ότι τα πιστεύει. Πιο κάτω, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Δασάρχης που αποφάσισε ότι το ελληνικό είναι δάσος. Πέστε μου ειλικρινά δηλαδή. Πώς αντέχετε αυτό το πράγμα. Ή ότι τα χάγκαρ της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Όχι, αλλά οι δημόσιοι υπαλλήλοι δεν λειτουργούν. Εγώ δεν σας λέω ότι για τα χάλια του δημόσιου τομέα έχει αποκλειστική ευθύνη αυτή η κυβέρνηση. Τώρα μην το συζητάμε. Όπως επίσης πρέπει να πω, υπάρχουν πολύ σοβαροί άνθρωποι στο δημόσιο που αν τους δώσει περιθώριο μπορούν να σου κάνουν και θαύματα. Να είμαστε και σε αυτό εξηγημένοι. Λέω όμως το εξής. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο και πολύ άδικο να ισοπεδώνουμε. Μα τι λέτε τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που στήριξαν την Ελλάδα στην κρίση εκεί πέρα. Αυτό ούτε να το αγνοούμε πρέπει. Εξαιρετικοί, οι οποίοι μάχονται και κατά των ανέντιμων συναδέλφων τους. Πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα. Και σπηλώνονται. Και την τρώνε όλοι μαζί. Οι πολλοί είναι αυτοί και οι λίγοι είναι οι ανέντιμοι. Έτσι είναι η αναλογία. Αλλά οι λίγοι χαλάνε όλη τη σούπα, όλη τη μαγιονέζα και την τρώνε όλοι μαζί. Όμως εδώ, όλο αυτό το πλαίσιο δεν είναι μόνο σε επίπεδο του Δασάρχη, υπουργός πολιτισμού. Με συγχωρείτε τώρα, που είναι στέλεχος εξωκοινοβουλευτικό, άρα υποτίθεται απολύτως της επιλογής του κυρίου Πρωθυπουργού. Δεν αποφάσισε να επανεξεταστεί το θέμα αν υπάρχουν αρχαιολογικά κτίρια μέσα στο ελληνικό, τα χάγκαρ της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Τι θα τα κάνουμε τώρα, μνημεία μοντέρνας λοιπόν, τέχνης, δύο ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά στο ότι λέει 40 χρόνια, λένε τηλεθεατές, εσείς και το Πασόκ εναλλάσσεστε στην εξουσία. Ναι, εμείς λιγότερο, και λέτε, το Πασόκ περισσότερο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, από το 81 και μετά. Μας πήραν φαλάκι τότε. Σας πήραν φαλάκι. Λόγος υπάρχει. Πάντα υπάρχει λόγος. Πάντα υπάρχει αιτία. Λοιπόν, και λένε και κατηγορείτε τώρα την κυβέρνηση αυτή για τα χάλια της χώρας. Εσείς ευθύνεστε για τη χρεοκοπία κυρίως. Και η άλλη ερώτηση, για να τις κάνουμε μαζί, γιατί πρέπει σε λίγο να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι λέτε για το δημόσιο? Θέλετε μικρότερο δημόσιο? Αυτό λένε πάρα πολλά στελέχη σας, λένε οι τηλεθεατές, και ρωτούν αν θα υπάρξουν απολύσεις. Για το πρώτο καταρχήν. Έγιναν πάρα πολλά λάθη αυτά τα 40 χρόνια. Έγιναν και πάρα πολλά σωστά αυτά τα 40 χρόνια. Πολίτευμα. Η μόνη περίοδος στην ελληνική ιστορία χωρίς κανένα πρόβλημα, δημοκρατία τελεία. Οικονομία. Να θυμηθούμε που ήταν η Ελλάδα το 1974 σε σχέση με που είναι σήμερα, μετά την κρίση. Είμαστε τρεις φορές πλουσιότεροι. Είμαστε στις 40 πλουσιότερες χώρες στον κόσμο. Βεβαίως έγιναν στραβά. Αλλά μην μηδενίζουμε. Και ξέρετε κάτι, πολύ φοβάμαι. Πολύ φοβάμαι. Ότι κάποιο... Δηλαδή αυτό που σας λένε, καταλαβαίνω ότι είναι δυνατόν μια κυβέρνηση μας σε 1,5 χρόνο να καταστρέψει την οικονομία. Σε 2,5. Καλά, σε 2,5 χρόνια καταστρέψει 3 οικονομίες. Έτσι έκλεισε το τραπεζικό σύστημα. Μην το συζητάμε τώρα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι στη ζωή μου, όσο θυμάμαι, να έχουν κλείσει τράπεζες στην Ελλάδα.
Και κατάφερε και το έκανε αυτή η κυβέρνηση. Ωραία. Όχι σε 2,5 χρόνια, σε 4 μήνες. Και για το δημόσιο. Για το δημόσιο. Που είναι δηλαδή πραγματικά. Είναι και... Ξεκινάω το τέλος για να το ξεκαθαρίσω. Είναι ερώτημα που θέτουν πάρα πολύ. Ξεκινάω το τέλος της ερώτησής σας. Όχι από το δημόσιο, αλλά από τις απολύσεις. Δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Να σου πω γιατί δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Ή δεν χρειάζονται απολύσεις. Όταν λέω δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Πλέον. Έχει μειωθεί κατά 200.000. Αν λοιπόν. Τι πρέπει να γίνει. Γιατί όμως όταν λέω δεν θα υπάρχουν απολύσεις, δεν εννοώ τους επίορκους σαν έντιμους, έτσι να είμαστε συνοημένοι επίσης. Εννοώ δεν θα υπάρχουν συστηματικές απολύσεις ολόκληρων ομάδων δημοσίων υπαλλήλων. Από εκεί και πέρα τώρα. Έρχομαι στο τι δημόσιο θέλουμε. Εμείς θέλουμε ένα σύγχρονο στρατηγικό κράτος. Σύγχρονο και στρατηγικό. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει καταρχήν όχι να αλλάξεις τον αριθμό των στελεχών. Αυτά ούτως ή άλλως και με τα συνταξιοδότηση θα συνεχίσουν να μειώνονται αφού οι προσλήψεις είναι 1:5 ή 1:10. Πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο λειτουργίας του κράτους. Εάν το ελαττώσεις τους υπαλλήλους χωρίς να αλλάξεις τον τρόπο λειτουργίας, μια τρύπα στο νερό έκανες. Απλώς δεν θα υπάρχει άνθρωπος να σου κάνει τη δουλειά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και σε αυτή την ομιλία που έκανα, εγώ πρότεινα ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Η ευθύνη για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για την πρωτοβάθμια υγεία να περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα σχολεία να τα διοικήσουν οι δάσκαλοι και οι γονείς, όχι το Υπουργείο.